Κύριος Λάπας υπάρχει εδώ πάντως. Κύριος Καπαδάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο προπολογισμός που συζητάμε σήμερα αντανακλά την αδυναμία της κυβέρνησης να επενδύσει στον ανσχεδιασμό της οικονομίας. Δυστυχώς, έχουμε ένα προπολογισμό αντιαναπτυξιακό που κινείται στη λογική των φόρων, των περικοπών και των μειώσεων. Στη λογική της αριστερής, της δίθεν φιλολαϊκής κυβέρνησης, της οποίας η οικονομική της πολιτική εξαντλείται στην φορολόγηση και στις περικοπές των εισοδημάτων, χωρίς κανένα σχεδιασμό για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση. Το παράλογο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί από πού θα διεκδικήσει σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετα μέτρα τον επόμενο χρόνο. Θα μείνει ως ιστορική αναφορά ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, δηλώνει υπερήφανος για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης τον προηγούμενο χρόνο, την τάξη που γονάτισε επί της Υπουργίας του και μαζί της γονάτισε και όλη η πραγματική οικονομία. Αυτή τη φορά όμως η δίθεν φιλολαϊκή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ τα αναζητά από τους πιο φτωχούς, από τους πιο αδύναμους και από αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους τα χρόνια της κρίσης. Τα αναζητά από αυτούς που ισχυρίζεται ότι προστατεύει και ενισχύει με την πολιτική της. Τα ζητά από τις ευπαθείς ομάδες. Αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, οι 140.000 συνταξιούχοι που θα χάσουν το ΕΚΑΣ δεν είναι στις ευπαθείς ομάδες? Το 10% των ιατρικών δαπανών που δεν εκπίπτουν πια από 2 εκατομμύρια πολίτες και αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τους ασθενέστερους συμπολίτες μας δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες? Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι στους οποίους μειώνονται τα επιδόματα δεν ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες? Δεν χρειάζονται τη στήριξή μας οι κάτοικοι των νησιών που με το νέο έτος όλα τα νησιά της Ελλάδας θα έχουν αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ? Δεν χρειάζεται στήριξη ο τουρισμός μας, η μόνη ελπίδα μας που επιβάλλεται φόρος για νυκτέρευσης έως και 4 ευρώ? Έχουμε για άλλη μια φορά αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε νέες περικοπές στο μισθολόγιο, ιδίως για τους περίπου 150.000 ενστόλους, και αυτό τη στιγμή που ακόμα τους χρωστάτε το 50% του υπόλοιπου των αναδρομικών. Έχουμε μείωση κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο φυσικά θα κοστίσει ακριβά στις ορεινές περιοχές. Την ίδια στιγμή, παρά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για κατάργηση, επιμένεται στη διατήρηση του αποτυχημένου μέτρου του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, ο οποίος όχι μόνο δεν έφερε τα προσδοκόμενα έσοδα, αλλά αντίθετα εκτόξευσε το παραεμπόριο, στερώντας από τον κλάδο σημαντικά έσοδα και τραυματίζοντας τη δυναμικότητα και εξωστρέφεια των υγιών επιχειρήσεων. Κύριε της κυβέρνησης, είστε περήφανοι και χαίρεστε που επιστρέφετε στους πιο αδύναμους περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ φέτος και 600 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι το πλεώνασμα που διανέμετε είναι αποτέλεσμα της δυναμικής οικονομίας. Δυστυχώς για εσάς όλοι γνωρίζουν ότι το πλεώνασμα είναι αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης όλων των εισοδημάτων, των περικοπών, των κατασχέσεων των μισθών και των συντάξεων, των χρεών που δεν επιστρέφονται από το δημόσιο στους ιδιώτες. Είναι χρήματα που λείπουν από τις δικές τους τις τσέπες, που έχουν βγει από το δικό τους ιδρώτα και πληρώνουν τις πολιτικές λιτότητες της κυβέρνησης και των δύο αχρίαστων μνημονίων που υπέγραψε. Πολιτικές που από το 2015 έχουν ρημάξει τα ελληνικά νοικοκυριά, έχουν βουλιάξει την Ελλάδα, την έχουν κρατήσει καθυλωμένη στην ύφεση, την ανεργία και έχουν οδηγήσει χιλιάδες νέα παιδιά να φεύγουν από την πατρίδα μας. Μια κυβέρνηση που βάζει συνεχή εμπόδια σε οποιαδήποτε επένδυση πάει να γίνει στη χώρα μας, από το ελληνικό έως τις σκουριές, αλλά και σε μικρότερες επενδύσεις. Και όχι μόνο αυτό. Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε για σημαντικά έργα υποδομών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Υπουργός Υποδομών ακύρωσε πέρυσι με απόφασή του το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας με την Ετωλοκαρνανία. Και ένα χρόνο μετά, πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει από την Κέρκυρα εκ νέου το ίδιο έργο.
Είναι σχεδιασμός σοβαρού κυβερνητικού έργου αυτός. Και χαίρομαι που στην αίθουσα βρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας, γιατί ακόμα και στην παιδεία, την ώρα που σχεδιάζεται αύξηση των δαπανών, εξαιρείται τη λευκάδα από την ενοποίηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ. Καταργώντας, κύριε Υπουργέ, όπως φαίνεται μέχρι σήμερα, τα δύο τμήματα που λειτουργούν στο νησί μας. Με ποιο σκεπτικό αφήνεται τη λευκάδα έξω από την βάθμια εκπαίδευση? Για ποιο λόγο να μην συμμετέχει η λευκάδα στο Περιφερειακό Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Δεν ανήκει η λευκάδα στα Ιόνια νησιά? Οι λευκαδίτες περιμένουν να μην υποβαθμιστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στο νησί, να παραμείνει τριτοβάθμια εκπαίδευση στη λευκάδα. Και η λευκάδα θα αγωνιστεί γι' αυτό. Δεν μπορείτε να χρυσώνετε το χάπι με διετή προγράμματα σπουδών που δεν είναι ανώτατη εκπαίδευση. Σας λέμε λοιπόν, κρατήστε και αναβαθμίστε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη λευκάδα. Αυτή είναι η υποχρέωσή σας. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ δεν έχει φτάσει ακόμα σε κάποιο τελικό δικαιούχο. Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών περιορίστηκε ακόμα περισσότερο. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν βιώσει κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Και αυτό συμβαίνει γιατί η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν θέλει και δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση σε τρία χρόνια έχασε και το ηθικό πλεονέκτημα. Και όσο αφορά το θέμα με την πώληση του πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία, κύριε της κυβέρνησης, εξακολουθείτε να είστε εκτεθειμένοι στους Έλληνες πολίτες, που το 75,8% των πολιτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση, πιστεύει ότι είναι ένα σοβαρό σκάνδαλο. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στη δημοσκόπηση της MRP, αναφέρει ότι το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι την ίδια ακριβώς άποψη έχει το 36,8% των ψηφοφόρων των ΣΥΡΙΖΑ και το 45,2% των ψηφοφόρων των ΑΝΕΛ, που επίσης εκτιμούν ότι το ίδιο σκάνδαλο απειλεί την κυβέρνηση παρά την εμφανή προσπάθεια των κυρίων Τσίπρα και Καμένου όχι μόνο να τον υποβαθμίσουν, αλλά και να τους καλύψουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα αναγνωρίζει ως κινητήρια μηχανή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης τους λιγότερους φόρους. Μια κυβέρνηση που θα στηρίξει τις επενδύσεις, που θα μπορέσει να στηρίξει την επιχειρηματική πρωτοβουλία για να παραχθεί πλούτος, που θα είναι αποφασισμένη να φέρει δουλειές και να κρατήσει τα παιδιά της στον τόπο της, που θα ξαναφέρει στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες συνταξιούχους, την αξιοπρέπεια της καθημερινότητά τους. Αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος δρόμος από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Και αυτό το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει αυτό το προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.